εξυμνώντας τους 13 ιερομάρτυρες που θυσιάστηκαν στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας απολογήθηκε για όλα εκείνα που, όπως είπε, η πολιτεία όφιλε να πράξει, να ξέρει, να διαβλέψει και παρέμεινε απαθής. Μιλώντας το πρωί στο ετήσιο μνημόσυνο του Αρχιπλίαρχου Ανδρέα Ιωαννίδη και του Ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθου στον Ιερό Ναό Κοσμά του Ετωλού στη Λεμεσό, επεσήμανε την αυταπάρνηση που επέδειξαν στις τελευταίες τους στιγμές οι 13 αδικοχαμένοι ήρωες, αναδεικνύοντας το ύψος της λεβενδιάς τους. Η ανάμνηση της καταστροφικής έκρηξης της 11 Ιουλίου 2011 θα παραμείνει ως αδιάλειπτη ή αμήλικτη υπευθύνηση στην πολιτεία αλλά και στον καθένα μας ξεχωριστά. Για να μην λησμονούμε, για να μην προβαίνουμε στις ίδιες μοιραίες παραλήψεις και να μην επαναλάβουμε τα ίδια καταστροφικά λάθη. Και υπογράμμισε πως η τραγική ιστορία του Μαρί αποτελεί τη χειρότερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μετά το πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων. Ο Υπουργός μνημόνευσε επίσης τον Πλοίαρχο Λάμπρο Λάμπρου, τον Επικελευστή Μιχάλη Ηρακλέου, τον Κελευστή Αντώνη Χαραλάμπους, τους δίδυμους αδελφούς κελευστές Χρήστο και Μίλτο Χριστοφόρου, τον υπαστυνόμο Ανδρέα Παπαδόπουλο και τους λοχίες Γιώργο Γιακουμή, Σπύρο Ταντί, Αδάμου Αδάμου, Βασίλη Κρόκο και Παναγιώτη Θεοφίλου. Ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των Ιωαννίδη και Κλεάνθους στο κημητήριο Σφαναζιώτισσας. Στη Λάρνακα, ο Μητροπολίτης Θαμασού και Ορεινής Ισαΐας τέλεσε το μνημόσυνο του λοχία της ΕΜΑΚ Βασίλη Κρόκου, που έπεσε νεκρός εν ώρα καθήκοντος στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης. Ενώ η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη, στον επιμνημόσυνο λόγο της, εξήρε την προσφορά των 13 ηρώων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Και σαν πρώτα, αντριωμένο.